αγάπες μου, τι μου κάνετε? Είμαι η Μαρίνα Σεραφημίδου και σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό pick a card με τρεις στήλες που σας έχω εδώ και σας έχω βάλει και πολύ ωραία έτσι όμορφα memorabilia να τα διαλέξετε. Έχουμε από την Κίνα το τυχεροκατάκι, το ρόδι και το αγγελάκι. Λοιπόν, τι θα είναι το σημερινό pick a card? Θα είναι ναι ή όχι? Έχετε μία ερώτηση στο μυαλό σας ή την έχετε από καιρό ή θα την κάνετε τώρα στον εαυτό σας πριν επιλέξετε και εφόσον εγώ μιλάω, που θέλετε να απαντηθούν από τα ταρό. Έχω βγάλει και διάφορες κάρτες, έχω βγάλει και τις αγγελικές, έχω βγάλει και τη Μεγάλη Αρκάν, έχω βγάλει και τα Wisdom of Card, έχω βγάλει αρκετές για να μας δώσει το μήνυμα πολύ πολύ ιδιαίτερο. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό που θέλετε, μπορεί να έχει σχέση με μια επιστροφή, μπορεί να έχει σχέση με τα επαγγελματικά σας, με ένα αισθηματικό που θέλετε, που είστε σε σχέση αισθηματικής φύσεως που θέλετε να ρωτήσετε ή επαγγελματικής φύσεως. Λοιπόν, αρχίζουμε γρήγορα γρήγορα με το πακετάκι νούμερο 1. Λοιπόν, αυτό θα το αφήσουμε για το τέλος με τη Μεγάλη Αρκάνα. Αρχίζουμε λοιπόν να δούμε και να ανοίξουμε τις κάρτες μας. Και εδώ έχουμε το Young που σου λέει ότι αυτό που θέλεις μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το κρατάς στο χέρι σου, έχεις αστέρια στο χέρι σου ή το ξέρεις ότι είναι καλό αυτό που έχεις. Έχεις κάποιες αμφιβολίες, αλλά παρόλα αυτά η κάρτα σου είναι καλή. Κρατάς αστέρια στο χέρι σου, κρατάς δύναμη στο χέρι σου. Το inspiration που μας δίνει την εικόνα ότι έχεις και εκτός από τα αστέρια, έχεις και την δύναμη της δημιουργικότητας και της έμπνευσης. Εδώ σου λέει ότι έχεις μία έμπνευση. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα τώρα ή να φαίνονται δύσκολα, όμως θα έχεις την έμπνευση και θα τα πας πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε τι μας λέει και η Αγγελική με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τι μας λέει, ότι μια δουλειά την κάνεις πάρα πολύ καλά, χαρά, αυτοπεποίθηση, ευγνωμοσύνη, ιατραπός προς την φώτιση. Και τι θέλει να πει εδώ? Είναι όλα αυτά που είπαμε, ότι έχεις πάρα πολύ καλή έμπνευση, λίγο με δυσκολία τώρα ίσως να κινείσαι, όλοι είμαστε δύσκολα τώρα, αλλά την έμπνευση θα την έχεις. Κρατάς αστέρι στο χέρι σου, κρατάς τη δύναμη και βέβαια τον κόσμο, τι άλλο να σου βγει εσένα το πρώτο πακέτο. Πάμε να δούμε και έτσι από περίεργη και τη Μεγάλη Αρκάνα, να δω τι είναι. Και μας έπεσε ο Ερημίτης. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είσαι σε μία υπομονή, να κάνεις δηλαδή υπομονή. Δεν έχει σημασία που έπεσε ανάποδα, εγώ όλες τις κάρτες τις θέλω όρθιες. Λοιπόν, μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνεις υπομονή για να σου έρθουν όλα αυτά τα καλά, όμως θα τα έχεις. Γιατί μην ξεχνάς ότι ζούμε και σε δύσκολους καιρούς. Υπομονή, επιμονή. Και όλα θα πάνε καλά. Να τα, ο κόσμος. Εδώ. Οπα. Κρατάω και το τάμπλετ. Τι να κάνω. Πάμε στο πακετάκι νούμερο 2. Με το ρόδι. Αυτό ας το για το τέλος. Πάμε εδώ. High power. Πακετάκι λοιπόν νούμερο 2. Έχεις μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Ή στο μέλλον θα έχεις ένα ξεμπλοκάρισμα, θα σου έρθει μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια που θα σε ανεβάσει αρκετά ψηλά, μπορώ να πω. Μπορεί τώρα να μου είσαι λίγο πεσμένος, πεσμένη ή σκέφτεσαι κάποιον για επανασύνδεση, δεν ξέρω τι. Πάντως στο μέλλον και στο κοντινό μέλλον μιλάμε έτσι, θα έρθει η δύναμη αυτή που περιμένεις και μάλιστα πολύ καλή δύναμη. Λοιπόν, heart healing, ακριβώς αυτό. Μπορεί εσύ να περιμένεις μία επιστροφή στο δεύτερο πακέτο. Μπορεί να περιμένεις μία επιστροφή, να σκέφτεσαι έναν άνθρωπο να επιστρέψει, κορίτσι ή αγόρι. Λοιπόν, και θα σου έρθει. Θα σου έρθει η δύναμη αυτή που περιμένεις.
Έτσι, ή θα σε πάρει τηλέφωνο, ή θα επικοινωνήσει μαζί σου. Βάση περιπτώσει, έχεις δύναμη. Και εδώ που μας λέει, heart healing, ότι η καρδιά σου επιτέλους γίνεται όμορφη, θεραπεύεται από κάτι που την είχε εμποδίσει ή την είχε στενοχωρήσει. Να δούμε τι λένε και οι αγγελικές κάρτες. Το 6 του νερού, ωραία, πολύ ωραία, μνήμες από το παρελθόν ή την παιδική ηλικία, θέματα που σχετίζονται με παιδιά, ωρεοποίηση του παρελθόντος. Το 6 του νερού όμως μας λέει ότι μπορεί εσύ να πληγώθηκες, γιατί έχει σχέση με το συναίσθημα, και ίσως να έχεις και κάποια τραύματα από την παιδική σου ηλικία, όμως βγαίνεις στην επιφάνεια τώρα, ξεχνάς κάποιες καταστάσεις του παρελθόντος και κάποια λάθη που ίσως άθελα να σου είχαν περάσει οι δικοί σου άνθρωποι, και δείχνει εδώ, αν το δεις, ότι σαν να είχες φύγει, ενώ τώρα ανεβαίνεις, σαν να έχεις πέσει μέσα στο νερό, σαν να πνιγώσουν. Εδώ όμως βγαίνει στην επιφάνεια, το παιδί αυτό που πραγματικά χρειάζεται να είναι healing, να κάνει healing την καρδιά του. Εδώ. Για να δούμε και με τι λέει και η Μεγάλη Αρκάνα. Να θεραπεύσει δηλαδή την καρδιά του. Για να μπορέσουν να έρθουν και τα υπόλοιπα σωστά. Αν δεν θεραπευτούμε εμείς οι ίδιοι, αν δεν θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, πώς θα κάνουμε καλές επιλογές. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο κρεμασμένος. Λοιπόν, θα κάνεις και εδώ εσύ λίγο υπομονή, γιατί τα πράγματα δεν θα σου γίνουν εύκολα πάρα πολύ, αλλά με λίγο θυσία, και αρκετή υπομονή, με θυσία, ξέρω εγώ, κάτι πρέπει να θυσιάσεις. Μπορεί να θυσιάσεις, δεν ξέρω τι μπορεί να θυσιάσεις εδώ για να σου έρθουν αυτά εδώ, να σου έρθει η δύναμη, να σου έρθει η θεραπεία της καρδιάς σου, γιατί έχεις θέματα από το παρελθόν άλυτα, δικά σου. Και μετά θα σου έρθουν και τα ερωτικά, τα καλά. Αφού πρώτα όμως το παιδί που βγαίνει στην επιφάνεια είσαι εσύ, για να μπορέσεις να κάνεις θεραπεία στον εαυτό σου. Θυσίασε κάτι, δεν ξέρω τι θα θυσιάσεις, για να πας προς το καλό. Πάμε και στο αγγελάκι, το τρίτο πακετάκι. Το άστο. Λοιπόν. Το observer. Λοιπόν, κοιτάς κάτι το οποίο το θέλεις πάρα πολύ. Το κοιτάς όμως με το κιάλι. Έχει μία σάφια. Αλλά σου δίνεται η ευκαιρία με τα αστεράκια εδώ, αυτή η ασάφεια να εξαφανιστεί. Το κοιτάς, το θέλεις πάρα πολύ να έρθει. Δεν σου έρχεται πάρα πολύ εύκολα, όμως έχεις μεγάλες ελπίδες να σου έρθει. Πάρα πολλές μεγάλες ελπίδες. Αυτό που θες. Είτε είναι επαγγελματικό, είτε είπαμε είναι συναισθηματικό. Το σκέφτεσαι, άρα την ξέρεις, την έχεις ξανά κάνει την ερώτηση αυτή, εδώ και πολύ καιρό στον εαυτό σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Όμως εδώ υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι και ναι. Έτσι. Γιατί τώρα υπάρχει μια ασάφεια με τη σελήνη. Εδώ έχουμε το self-acceptance. Δέξου τον εαυτό σου, δέξου τα πράγματα όπως είναι και άφησε το χρόνο ή χτίσε το χρόνο. Χτίσε και άφησε το χρόνο να πάρει, μάλλον άφησε αυτό να πάρει το χρόνο του, αυτό που ζητάς, αυτό που ρώτησες. Άφησε το και αποδέξου τον εαυτό σου. Κάτι γίνεται πάλι μέσα μας. Έχουμε μπερδευτεί, μου φαίνεται. Μας έχει μπερδέψει όλο αυτό που γίνεται και δεν έχουμε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται. Και είναι και λογικό. Λοιπόν, δέξου τον εαυτό σου και θα γίνει. Λίγο με μια ασάφεια στην αρχή, αλλά άμα δεχτείς τον εαυτό σου, θα γίνει. Τι λέμε, μας λένε εδώ, ο άσος της γης.
Η ροή της αυθονίας. Ένα πολλά υποσχόμενο επιχειρηματικό εγχείρημα. Σημαντικά έγγραφα ή συμβόλαια. Εδώ εσύ μπορεί να ρώτησες και κάτι για τα επαγγελματικά σου. Οπότε εδώ σου λέει ότι ναι, μεν το κοιτάς, το ξανακοιτάς. Θέλεις, το θέλεις, θα γίνει, δεν θα γίνει. Υπάρχει μια ασάφεια. Γενικά τα επαγγελματικά είναι ασαφή στον καιρό που ζούμε. Αλλά υπάρχουν και πολλές ελπίδες να γίνουνε. Εδώ σου λέει δέξου την κατάσταση. Χτίσε και μία κατάσταση αν μπορείς, κάνε και εσύ κάτι, δέξου τον εαυτό σου, κάτι δεν έχεις αποδεχτεί εδώ σε σένα. Και ο άσος της γης λέει ότι θα πάνε όλα καλά γιατί έχει ροή αυθονίας. Και μάλλον ρώτησες για επαγγελματικά. Για να δούμε τι λέει και εδώ η κάρτα. Το αστέρι. Να το, ορίστε. Όλα καλά θα πάνε. Απλώς δέξου κάποια πράγματα, κάνε την και εσύ την υπομονή σου, τι άλλο να κάνουμε. Υπομονή, θυσίες, μετά από όλα αυτά που τραβήξαμε. Αυτά είχα να σας πω, ναι ή όχι, στις ερωτήσεις σας, επαγγελματικά ή συναισθηματικά. Πολλά φιλάκια από μένα, μην ξεχνάτε να κάνετε την εγγραφή αν σας αρέσει το κανάλι μου. Και βέβαια να πατήσετε και το κουδουνάκι, να μου κάνετε ένα σχόλιο και να πάρετε και μέρος στις κληρώσεις που βάζω τακτικά. Πολλά φιλιά από μένα, να είμαστε όλοι καλά.